Στο στόχαστρο η αδήλωτη εργασία. Το ελπίζουμε, αλλά να το δούμε κιόλας. Και δεν είναι μόνο η αδήλωτη εργασία. Και η υποδηλωμένη εργασία. Και αν νομίζει κανένας ότι αυτό το πράγμα γίνεται σε ένα μαγαζάκι περιφερειακό της γειτονιάς ή ότι τα μεγάλα. Και όχι ότι είναι γενικευμένος κανόνας. Και όχι ότι είναι γενικευμένος κανόνας. Εδώ βρίσκεται ο κύριος Νέος Ηλιόπουλος, ειδικός γραμματέας της επιδόσης εργασίας. Καλή σας μέρα. Μέρα. Θα μας επιβεβαιώσει. Και η Νίνα, βεβαίως. Να μας βοηθήσει. Αλλά, κύριε Ηλιόπουλε, αληθεύει αυτό το πράγμα. Κάνατε κάποια στιγμή έναν έλεγχο σε τράπεζα. Κεντρική τράπεζα. Και βρήκατε 250 ανθρώπους μέσα στην τράπεζα. 250 ανθρώπους μέσα στην τράπεζα να μην έχει δηλωθεί οι υπερορίες που κάνουν και να δουλεύουν. Ναι. Για την ψυχή του πατέρα τους. Για ένα μικρό μαγαζάκι της γειτονιάς. Μισό λεπτό για να μην μπερδευτούμε. Είναι. Δεν δηλώθηκαν ή υπήρξε ένα εταιρικό θέμα που το δηλώνουν κάθε φορά και αρχίσαμε να το δηλώσουμε. Όχι, ήταν μη δηλωμένες υπερορίες. Όταν αναφερόμαστε. 250 άνθρωποι. Όταν αναφερόμαστε σε υποδηλωμένη εργασία, στην πραγματικότητα μιλάμε ή για ανθρώπους οι οποίοι είναι δηλωμένοι για 4-5 ώρες ή 2 ώρες, ενώ στην πραγματικότητα δουλεύουν κανονικά full time με ωράριο ή και ακόμα περισσότερο 8 ώρα και 10 ώρα, ή μιλάμε για απλήρωτες υπερορίες, όπου καταλαβαίνετε ότι όταν αναφερόμαστε σε μεγάλους οργανισμούς που έχουν χιλιάδες εργαζόμενους, αυτές οι απλήρωτες υπερορίες είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλά αυτά τα ποσά. Είναι αλήθεια ότι οι τράπεζες, μπορώ να πω ότι διεκδικούν επάξια το πρωτάθλημα στις απλήρωτες υπερορίες. Δεν είναι μία και δύο οι περιπτώσεις. Αυτή η περίπτωση, η οποία ακόμα επεξεργαζόμαστε το πρόστιμο, είναι από τις κεντρικές, δηλαδή είναι από τις πιο εμβληματικές που έχουμε βρει μετά από έλεγχο των ειδικών επιθεωρητών. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο μετά και την κατάρρευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και όλου του εργασιακού πλαισίου. Έχουν πολλαπλασιαστεί τα πεδία της παραβατικότητας, έχει οξυνθεί η εργοδοτική αυθαιρεσία. Και επιτρέψτε μου αυτή τη μικρή παρατήρηση, γι' αυτό είναι ακριβώς και πάρα πολύ κρίσιμο αν κάποιος θέλει να επιστρέψει και η νομότητα στην αγορά εργασίας. Αυτό το οποίο τώρα επιτέθηκε για να το ελέγχει για τις κλασικές συμβάσεις. Ξέρετε τι γίνεται. Εγώ λέω λοιπόν ότι φτιάχνουμε τον ωραίτερο νόμο του κόσμου. Ο εκβιασμός του εργοδότη, ο οποίος θα έχει και θα του λέει ότι αν θέλεις έτσι, αν δεν θέλεις, έχει δαράκι απ' έξω που περιμένει, έχει κι άλλον απ' έξω που περιμένει να βρει δουλειά. Είναι εύκολο να ελέγχει. Το πρώτο πράγμα να πούμε. Αν δεν υπάρξουν οι καταγγελίες από τους εργαζόμενους, θέλω να πω. Γιατί στην τράπεζα μπορέσατε και το βρήκατε. Και άμα μου λέτε 250 άτομα, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Να σας διακόψω λίγο και να ενισχύσω ακριβώς αυτό που μας είπε ο κύριος Ηλιόπουλος. Έχουμε ετοιμάσει και μία κάρτα που βασίζεται στις μελέτες Ρομπόλη και Μπέτσι, όπου είναι εκτιμήσεις για την στέρηση εσόδων από την υποδηλωμένη εργασία για τα επόμενα χρόνια. Είναι αστρονομικά τα ποσά, τα βλέπουμε. 1,4 υπολογίζεται για το 2017, 1,5 το 2018, 1,580 το 2019, το 20 φτάνει το 1,64, το 2021 1,96 και το 2022 2,1 δις στέρηση εσόδων από υποδηλωμένη εργασία. Τώρα η στέρηση εσόδων από την αδήλωτη εργασία επίσης και εκεί φτάνουμε στο 2,6 δις ευρώ. Είναι τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις από τις μελέτες Ρομπόλη και Μπέτσι και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή, λέγω. Νομίζω ότι ένα θετικό στοιχείο το οποίο δείχνει ότι οι έλεγχοι μπορεί να είναι αποτελεσματικοί, γνωρίζοντας ότι υπάρχει αυτό το κλίμα εκβιασμού και φόβου που αναφέρετε, είναι ότι η αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας, όχι στο σύνολο της οικονομίας, έχουμε καταφέρει να έχει πέσει τα τελευταία δύο χρόνια από το 19,2 στο 13,5. Το ότι υπήρξε αυτή η μείωση μέσα σε δύο χρόνια είναι σημαντικό. Και ξανατονίζω ότι αυτό είναι στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας. Δεν είναι το συνολικό. Ταυτόχρονα όμως, εσείς όταν βγαίνετε έξω και κάνετε αυτούς τους ελέγχους, διαπιστώνετε τεράστια ποσοστά παραβατικότητας. Πολύ υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Νομίζω δηλαδή, ότι το σταθερά επαναλαμβανόμενο μοτίβο όταν γίνεται μια πανελλαδική εκστρατεία ελέγχων, παραδείγματος χάρη την πρώτη Κυριακή του χρόνου, που ήταν η πρώτη εργάσιμη Κυριακή του χρόνου, που γίνανε πανελλαδικά 752 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, βεβαιώθηκαν 293 παραβάσεις. Η τεράστια πλειοψηφία των παραβάσεων αυτών ήταν στην κατηγορία υποδηλωμένης εργασίας. Οι 11 ήταν στην κατηγορία της αδήλωτης. Αλλά φροντίζουμε ειδικά σε τέτοια γεγονότα να υπάρχουν και μεγάλες πανελλαδικές εκστρατείες, όπως έγινε και με το Black Friday, που ήταν ένα, ας πούμε, καινούριο άνοιγμα των καταστημάτων, στο οποίο η επιθεώρηση εργασίας βρέθηκε εκεί. Κάνουμε λίγο το συνήγορο του διαβόλου, για να δούμε λίγο τα πράγματα. Κάνετε λοιπόν αυτό τον έλεγχο. Και σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Όταν διαπιστώσετε αυτό,
Ποια είναι η συνέπεια? Η συνέπεια είναι η ορθολογικοποίηση του πράγματος ή λένε ότι εγώ τώρα πια έχω πρόβλημα να λειτουργήσω έτσι, τη μικρή μου επιχείρηση. Θα την κλείσω, θα τα παρατήσω, δεν μπορώ να πληρώσω, δεν μπορώ να κάνω. Γιατί έχει μια σημασία και οι συνέπειες αυτής της ιστορίας. Εξάλλου είχε μπει να συμπληρώσω εδώ και ένα πρόστιμο, 10.500 ευρώ για την αδήλωτη εργασία. Τελικά απέδωσε αυτό το πρόστιμο. Για να δούμε. Κοιτάξτε, σε μεγάλο βαθμό νομίζω ότι αυτό το οποίο έγινε με το πρόστιμο με το 10.500 ήταν ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μετασχηματίστηκε η παραβατικότητα από την αδήλωτη συνυποδηλωμένη. Δηλαδή ότι για ένα μεγάλο κομμάτι της εργοδοσίας, για να αποφύγει το πρόστιμο το 10.500, τον αδήλωτο εργαζόμενο τον δήλωσε 1-2 ώρες. Είναι πραγματικότητα ότι όντως μέσα σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν συνολικά στην οικονομική διαδικασία. Οπότε το πρόστιμο. Η τράπεζα όμως με τους 250 εργαζόμενους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχει σπάσει μια εικόνα που υπήρχε ότι οι παραβάσεις στην αγορά εργασίας ήταν κάτι το οποίο γινόταν απλά στους μικρούς. Δεν ισχύει. Πολλές φορές μάλιστα σε μικρά μαγαζιά βρίσκεις λιγότερες παραβάσεις γιατί υπάρχει μια διαφορετική. Και ανθρώπινη διάσταση θέλουν. Γνωρίζουν κιόλας ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθουν, είναι λίγο σε μια διαφορετική κατεύθυνση, δηλαδή συμμόρφωσης. Οπότε πιστεύω ότι ειδικά τώρα το καινούριο πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο κάνουμε που έχει κοινούς ελέγχους, γιατί αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα που γίνεται στο χάρτη για την αδήλωτη εργασία σε συνεργασία με το ILO και υπάρχουν κοινοί έλεγχοι του ΣΕΠΕ με το ΕΦΚΑ, το ΣΔΟΕ και την οικονομική αστυνομία. Ξεκινάει από την Αττική, θα είναι από τον Μάιο στο Σεπτέμβρη και μετά αυτοί οι πιλωτικοί κοινοί έλεγχοι θα μπορέσουν να επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πιστεύουμε ότι είναι ένα καινούριο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Θα λύσει το πρόβλημα, δηλαδή, η δημιουργία του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας φτιάξαμε ένα ειδικό τμήμα για την αδήλωτη εργασία. Ο ρόλος αυτού του τμήματος θα είναι να υπάρχει, θα είναι ένα παραπάνω συμβουλευτικό όργανο διαβούλευσης, τριμερές δηλαδή, συμμετέχει και το κράτος και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, συνολικά η κοινωνική εταίρη, και μέσα από εκεί θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και τον εξορθολογισμό των προστήμων που σε κάποια πράγματα πρέπει να γίνει, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες. Να δούμε κάτι ακόμα. Μισό λεπτό σε αυτό το σημείο. Ναι. Είναι κομβικό. Στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης, της κεντρικής διαπραγμάτευσης, δεν ευνοούν οι θεσμοί τέτοιου είδους, όχι βέβαια μαύρη εργασία, αλλά μικρά, πώς το λένε, όχι πλήρη ωράρια, μερική απασχόληση κλπ. Έχουμε, εμείς αντιτάσσουμε κάτι διαφορετικό σε αυτή τη λογική. Ή το δέμασμα έχουμε αποδεχθεί ότι εντάξει, δεν γίνεται, πρέπει να πάμε και στη μερική εργασία, ας γίνει ας πούμε μία πια. Να μπει μέσα στη ζωή μας, να το ξέρουμε και αυτό ως μέτρο. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να πω το εξής: μπορεί να ακουστεί λίγο ακραίο, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να μιλάμε ανοιχτά. Ενώ στα λόγια, στο κομμάτι της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, το σύνολο των θεσμών λένε ότι πρέπει όντως να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο, γιατί και από μια άλλη οπτική, αν το θέλετε, νοθεύει και τον ίδιο τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, έχεις μια επιχείρηση η οποία σέβεται τον νόμο. Ακριβώς. Και αυτομάτως αυτή βρίσκεται σε χειρότερη θέση απέναντι. Ακριβώς. Σε έναν άλλον και μεγάλο όμιλο, ο οποίος δεν το σέβεται, έχει απλήρωτες υπερορίες, ναι, δεν τηρεί τα ωράρια κτλ. Στην πραγματικότητα, η συνολική του στάση απέναντι στο ζήτημα και των εργασιακών, γιατί είναι αλληλένδετα. Όλη η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι αν δεν θες να έχεις παραβατικότητα, πρέπει να έχεις συλλογικές συμβάσεις. Όταν έχει καταρρεύσει το σύστημα των συλλογικών συμβάσεων, θα έχεις πολύ μεγαλύτερη παραβατικότητα. Το γεγονός ότι το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών περάσανε και αυτή η μνημονιακή προσαρμογή, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, και τώρα είμαστε σε μια διαδικασία με τα καινούργια οργανογράμματα να ξανανοίξουμε δομές του ΣΕΠΕ που είχαν κλείσει. Είμαστε μια χώρα στην οποία εντός μνημονίου είχε καταργηθεί η νομική υπηρεσία της επιθεώρησης εργασίας. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει άλλη επιθεώρηση εργασίας. Και αυτό. Οι θεσμοί το είχαν επιτρέψει, το είχαν ανοιχτεί, είχαν συνηγορήσει, το είχαν συνδιαμορφώσει μια τέτοια κατάσταση και στους μνημονιακούς. Εκεί δεν τους πειράζουν οι κανόνες όμως. Οπότε επιτρέψτε μου να πω ότι θεωρώ ότι είναι λίγο υποκριτική τους η στάση στο κομμάτι ότι ενδιαφερόμαστε τι θα έχει συμβεί για την αδήλωτη εργασία. Και για μας το πρώτο δεν κοιτάμε, ειδικά από τη μεριά της επιθεώρησης εργασίας, δεν το βλέπουμε με όρους δημοσίων εσόδων. Για μας το πρώτο ζήτημα είναι η διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Το κομμάτι των ταμείων είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί σε μεγάλο βαθμό εκεί στηρίζεται και το ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα. Αλλά η κρίσιμη οπτική είναι ότι ο εργαζόμενος πρέπει να διασφαλίζει τα βασικά του δικαιώματα στο ωράριο, στο μισθό, στο ένσημο και στην κοινωνική ασφάλιση. Τα όπλα για να κάνετε με πιο ευκολία και να έχουν και αποτέλεσμα οι έλεγχοι, ποια θα είναι? Θα πρέπει να γίνονται κάποιες διασταυρώσεις από Εργάνη, από ΙΚΑ, από ΑΕΔ. Ακριβώς. Είμαστε στην ευχάριστη θέση πλέον να έχουμε ένα καινούριο πληροφοριακό σύστημα, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΣΕΠΕ, στα
πλαίσια αυτού του πληροφοριακού συστήματος πλέον τρέχει ένα καινούριο πρόγραμμα, το Risk Analysis, το οποίο μπορεί να μας βοηθάει στο να γίνονται πολύ πιο στοχευμένοι έλεγχοι. Σε επίπεδο, μέσα από το Risk Analysis μπορούμε να διαλέξουμε επιχειρήσεις με όρους αφημί, όπου μέσα από τις κινήσεις στο εργάνι φαίνονται αν υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να υπάρχει παράβαση ή όχι. Ναι, πάμε και σε μαύρη και σε λευκή λίστα. Θα επιβραβεύονται αυτοί που είναι συνεπείς και βεβαίως θα τιμωρούνται με πιο αυστηρά πρόστιμα αυτοί που βρίσκονται συνεχώς να κάνουν παραβάσεις. Μία κεντρική πρωτοβουλία που έχει ήδη αναφερθεί από την Υπουργό Εργασίας είναι ότι θα διευρυνθεί το μητρό παραβατικότητας που ήδη ισχύει για τις εργολαβικές εταιρείες και θα δημιουργηθεί ένα γενικό μητρό παραβατικότητας. Η Γενική Αρχή, ας μου επιτραπεί να το πω με μία φράση, είναι ότι επιχειρήσεις οι οποίες δεν σέβονται την εργατική νομοθεσία, έχουν σοβαρές παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας, δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να έχουν πρόσβαση σε δημόσιο χρήμα. Νομίζω ότι είναι ένα βασικό έργο το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Αυτοί οι παραβάτες και εκτός διαγωνισμών. Ακριβώς. Όταν λέω οποιασδήποτε μορφή δημοσίου χρήματος, αυτό περιλαμβάνει και ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. Ή συμμετοχή σε προγράμματα του ΑΕΔ πρακτικής άσκησης και τα λοιπά. Η δανειοληψία θα είναι πιο. Διότι η ιστορία της ελεύθερης αγοράς και του καπιταλισμού δεν γίνεται ούτε με δημόσιο χρήμα. Ούτε ξεζουμίζοντας και καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται να έχει μια εταιρεία η οποία έχει χτυπήσει ένα δημόσιο διαγωνισμό, παίρνει δημόσιο χρήμα και την ίδια στιγμή έχει εργασία. Κάνα τελευταίο, θα αλλάξει κάτι στα πρόστιμα και σκέφτεστε να αναθεωρηθεί αυτό το 10.500, γιατί το έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να συνδυάσουμε το πρόστιμο του 10.500 με έκπτωση στο βαθμό που αυτό ακολουθείται από πρόσληψη του εργαζόμενου. Έτσι ώστε ο εργαζόμενος να έχει παραπάνω κίνητρο για να προχωρήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά. Αυτό είναι το βασικό που είπατε. Μας ενδιαφέρει τα εργασιακά δικαιώματα, τα έσοδα, να έρθουν εφόσον τηρηθούν όλα αυτά. Μην ξεκινάς από αυτά.